Καλό απόγευμα, 24 Μαρτίου, παραμονή από την 25η Μαρτίου, 200 χρόνια της Επανάστασης, της, η ελευθερία της Ελλάδος. Και βέβαια εγώ έχω τη μεγάλη τιμή να έχω το μεγάλο ιστορικό κοντά μας, που θα μας φωτίσει, τον κύριο Γεώργιο Σκλαβούνο, έχει και το όνομα του γιού μου, Γεώργιος Πολεμιστές, και τον αγαπημένο μας φίλο, βέβαια συμπολίτη. Συμπολίτης και ο κύριος. Συμπολίτης είναι και ο κύριος Γιώργος Σκλαβούνος, Νοσμυρνιώτης, δικός μας. 33 χρόνια. Μας τιμάει ιδιαίτερα αυτό. Τον κύριο Τάκη Ιωαννίδη. Εγώ λοιπόν τώρα με τέτοιους καλεσμένους νιώθω πολύ μικρή. Και έτσι θα μικρή, μπορεί να έχω το όνομα της Ολυμπιάδας αγωνίστριας, αλλά νιώθω πολύ μικρή σε αυτά που έχετε εσείς να μου μεταφέρετε και να μου διδάξετε. Και βέβαια σας το αφήνω όλο σε εσάς. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη τιμή της πρόσκλησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ολυμπία μου, που βρισκόμαστε για μία ακόμα φορά στο φιλόξενο βήμα του NSTV της Νέας Μύρης, της πόλης μας, γιατί είμαστε και οι δύο Νοσμυρνοί και είμαστε και οι δύο μέλη και της Εστίας Νέας Μύρνης. Να το αναφέρουμε και αυτό. Α, είστε και μέλος της Νέας Μύρνης. Τιμή της Εστίας της Νέας Μύρνης, Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε σήμερα καλεσμένο τον φίλο μας, τον κύριο Γεώργιο Σκλαβούνο, ο οποίος είναι κοινωνιολόγος, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Όχι, θα μπορούσα να μιλάω ώρες, ίσως και μέρες για το έργο του ανθρώπου, αλλά σήμερα είμαστε επικεντρωμένοι σε πολύ σοβαρό θέμα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα τις ερωτήσεις, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Βέβαια. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Ρίζες και ταυτότητα του 1821» και «Ιωάννης Καποδίστριας». Ως εισαγωγή θα ήθελα, κύριε Σκλαβούνο, να σας ρωτήσω, επειδή σας έχουμε καλέσει σε αυτή την εκπομπή και για τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Ο άγνωστος Καποδίστριας, δελφούς της Οικουμένης ήθελε την Ελλάδα ο Καποδίστριας», έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι κατά τη γνώμη σας σημαντικό προσέφερε αυτό το βιβλίο στην έρευνα για τον Καποδίστρια και το 1821. Ναι, όσο γίνεται συντομότερα για να μην φύγουμε από το θέμα, μπορώ να πω ότι τεκμηρίωσε την αλήθεια του γεγονότος ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας λειτουργήσε υπεράνω της αρχής της φιλικής εταιρείας. Και αυτό τεκμηριώνεται από το ίδιο το αρχείο του Ξάνθου και την αλληλογραφία του Ξάνθου. Επίσης τεκμηριώνεται ότι οι αιτίες της δολοφονίας σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια βεντέτα όπως πολλοί αρέσκονται να μας κάνουν να πιστέψουμε, για να υποβιβαστεί ο πανευρωπαϊκός και όχι μόνο ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια. Βασική αιτία της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια είναι τα σύνορα για τα οποία, τα σύνορα της Ελλάδος τα οποία προετοίμαζε. Σύνορα που θα περιελάμβαναν την Κύπρο, από όπου η καταγωγή της μητέρας του, το γένος Γονέμι, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και φυσικά τα Ιόνια. Πέρα όμως από τα γεωγραφικά σύνορα, είναι και αυτά που μπορούμε και οφείλουμε να τα αποκαλούμε πολιτιστικά σύνορα. Ήταν η πολιτιστική ταυτότητα που θα έδινε σε αυτό το νέο κράτος. Κάποιοι επεδίωξαν γεωγραφικά μεν να το καταστήσουν κράτος των ορίων των Αχαιών και πολιτιστικά να το κάνουν ένα πολιτισμικό προτεκτοράτο. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει το όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια, που ήθελε μια Ελλάδα αδελφούς της Οικουμένης, μια χώρα διεθνώς ουδέτερη, διεθνώς κατοχυρωμένη, αφιερωμένη στο παγκόσμιο διάλογο για τον πολιτισμό, την ειρήνη, τις τέχνες και τις επιστήμες. Με την εμπειρία που είχε, αφού δημιούργησε και συμμετείχε στην εδραίωση της ελβετικής δημοκρατίας, είναι βέβαιο ότι μπορούσε και εδώ να το κάνει. Και είναι επίσης βέβαιο ότι αν αδυνατούσε να κυβερνήσει, παρά την
άθλια αντιπολίτευση θα τον είχαν αφήσει να φθαρθεί. Όταν απεδείχθη ότι δεν είναι δυνατόν να φθαρθεί, έφτασαν στα έσχατα μέσα της δολοφονίας. Θα ήθελα όμως, ειλικρινά, πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις σας, γιατί οπωσδήποτε έτσι πρέπει να εξελιχθεί η συζήτηση, θέλω να πούμε δύο λόγια για το ποια, κατά τη γνώμη μας όλων εδώ, πρέπει να είναι η κατεύθυνση αυτών των επαιτειακών εκδηλώσεων. Ποιο είναι το ζητούμενο από αυτές τις εκδηλώσεις? Ακριβώς, γιατί τις κάνουμε, γιατί θέλουμε να διατηρηθούν, γιατί θέλουμε αυτό να το θυμάμαι και να το θυμόμαστε και να υπάρχει στη μνήμη μας, και γιατί στα παιδιά μας τώρα πια δεν περνάμε την αληθινή ιστορία και περνάμε άλλα για άλλα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και επιτρέψτε μου επιπλέον να επισημάνω ότι το ζητούμενο δεν είναι περισσότερη πληροφόρηση. Το ζητούμενο δεν είναι περισσότερες γνώσεις. Δεν είναι η πληροφόρηση που έκανε τον Κολοκοτρώνη Κολοκοτρώνη, δεν είναι η γνώση της ιστορίας που έκανε τον Νικηταρά Νικηταρά. Είναι το ήθος, είναι το πάθος για την ελευθερία, είναι η αφοσίωση στην πατρίδα. Και αυτά δεν γίνονται με ενημέρωση και αυτά δεν γίνονται μέσα από διαδικασίες που μπορούν να φτιάξουν γραμματικούς, όπως μας έχει πει και στον περίφημο διάλογο του για τον σοφολογιότατο ο Σολομός. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μπορέσουμε να επαναανακαλύψουμε και να βιώσουμε το σθένος εκείνο, όπου θα μας επιτρέψει να στήσουμε τους δεσμούς και τους θεσμούς που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα για να περάσει στον τρίτο αιώνα της εθνικής της ελευθερίας. Αφού ναι, γνωρίσουμε ότι το 21 δεν ήταν ατύχημα στην ιστορία, δεν ήταν μια απλή εξέγερση κάποιων ξυπόλυτων και πεινασμένων δούλων. Ναι. Τώρα, θα ήθελα, μιας ο κύριος Κλαβούνος είναι χυμαρόδης, αλλά θέλω να ενημερώσω τους ακροατές της εκπομπής μας ότι ο κύριος Κλαβούνος έχει αφιερώσει 30 χρόνια από τη ζωή του σε ιστορική έρευνα γύρω από τον Ιωάννη Καποδίστρια, γύρω από την Φιλική Εταιρεία, για την περίοδο προεπαναστάσεως και μετά. Έχει δηλαδή έναν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών και τεκμηριωμένων ατράνταχτων στοιχείων που τολμώ να πω για την αλήθεια ότι ανατρέπουν το ιστορικό κατεστημένο της πατρίδας μας. Και όμως, κύριε Σκλαβούνο, τι μας επισφυλάσσει το υποέκδοση νέο βιβλίο σας? Θα χάσουμε το θέμα. Λίγο, δύο κουβέντες. Ξέρετε κάτι, να γνωρίσουμε λίγο εσάς, γιατί από ό,τι μου λέει, από ό,τι σας ξέρω κι εγώ, εντάξει, από ό,τι μας λέει και ο Τάκης, ο κύριος Τάκης, έχετε κάνει, είστε ταπεινός και δεν θέλετε να μας δείξετε τη μελέτη που έχετε κάνει και την αφοσίωση που έχετε σε αυτή την έρευνα που κάνατε για τον Καποδίστρια και το χρόνο που χάσατε. Όχι, χάσατε, που αφιερώσατε, συγγνώμη, λάθος έκφραση. Και γι' αυτό προσπαθούμε να σας τα βγάλουμε λίγο το βιογραφικό σας. Αυτό κάνει τώρα ο κύριος. Θα σας παρακαλέσω και μέσα από την εκπομπή δημόσια, για οποιοδήποτε θέμα η παρουσίασή μας αφήνει αμφιβολίες, το email μου και τα τηλέφωνά μου θα είναι μέσω του σταθμού σας. Άρα όποιος του γεννηθούν απορίες μέσα από τη συζήτησή μας εδώ, είμαστε στη διάθεσή ακριβώς του, ιδιωτικά και δημόσια. Λέω. Γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε ιερό χρέος να υπηρετήσουμε την αλήθεια. Η αλήθεια σώζει. Και εάν είμαστε εδώ, είμαστε να κάνουμε μια μικρή θυσία στη μνημοσύνη. Λοιπόν, ναι, στο καινούριο βιβλίο επιχειρούμε καταρχήν να απαντήσουμε στα κατά συνείδηση και τα κατά συνθήκη ψεύδι που ακολουθούν τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο τίτλος του καινούριου βιβλίου είναι «Ο Καποδίστριας προετοιμάζει το 21». Δηλαδή, με αυτό το βιβλίο τεκμηριώνουμε τη βασική απάντηση σε όλους όσους από τους υβριστές μας λένε ότι ο Καποδίστριας δεν ήθελε την Επανάσταση, δεν ήθελε τη Φιλική, αλλά βεβαίως
χρυσώνεται από εκεί και πέρα το χάπι, από τη στιγμή που η Επανάσταση εξεράγει, την υπηρέτησε με αφοσίωση. Όμως, επίσης, επειδή η κατάσταση ήταν τραγική στην Ελλάδα, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιήσει μη δημοκρατικά μέσα. Και εδώ ξανά λοιπόν για να θεμελιωθεί μια άποψη ενός αυταρχικού Καποδίστρια, ενός ανθρώπου της πεφωτισμένης δεσποτείας, κάτι που δεν στέκει και κάτι που ανατρέπεται από αυτό το βιβλίο. Η τελευταία ριζική ανατροπή που γίνεται μέσα από το καινούριο βιβλίο που μου κάνει τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή οι εκδόσεις Παπαζήσι να το εκδώσουν, ανατρέπουμε και τον κατεστημένο μύθο ότι ο Καποδίστριας υπηρέτησε ένα τσάρο. Και θα μου πείτε, ναι, μα δεν ήταν τσάρος, ήταν. Λένε όμως, ότι ναι. Όμως η ιστορική τεκμηρίωση, τα διεθνή στοιχεία, η αλληλογραφία του συγκεκριμένου τσάρου, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι παιδαγωγός του συγκεκριμένου τσάρου είναι μία από τις επαναστατικότερες φυσιογνωμίες της Ευρώπης, είναι ο Φρυδερίκος Κέσαρας Ντελαχάρτ, αρχηγός της Ελβετικής Επανάστασης, τον οποίον συνέστησε ο τσάρος στον Ιωάννη Καποδίστρια και με τον οποίον ο Καποδίστριας συνεργάστηκε στην Ελβετία. Άρα ήταν ένας μεσάζοντας αυτός ο τσάρος, έβαλε και αυτός το λιθαράκι του σε αυτήν την... με τον τρόπο του χωρίς να το θέλει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο ίδιος λέει ότι αποτελεί εξαίρεση στην ιστορία της οικογένειάς του. Ότι ήταν φιλέλληνας δηλαδή. Ο άνθρωπος στηρίζει την άποψη και υποστηρίζεται από την έρευνά μας όταν για παράδειγμα η μεγάλη μορφή της Αμερικάνικης ανεξαρτησίας, ο Τόμας Τζέφερσον, χαρακτηρίζει τον Τσάρο Αλέξανδρο ελπίδα για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση της Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που θα παρουσιάσουμε αυτή την αλληλογραφία καταρρύπτεται και ο πλέον πιστευτός αλλά και το μεγαλύτερο ψεύδος που συνοδεύει τον Καποδίστρια. Γιατί και οι φίλοι του ακόμα που δεν έχουν σκαλίσει και τόσο πολύ την ιστορία λένε πώς να το κάνουμε, έναν τσάρο υπηρέτησε. Και όμως... Για κάποιο λόγο τον υπηρέτησε, τον υπηρέτησε έτσι, για καλό, για το συμφέρον μας. Κοιτάξτε, και εδώ ακόμα έχουμε την μεταξύ τους επικοινωνία, όπου ο Καποδίστριας εν υπογράφος παραθέτει στον αδελφό του, ο οποίος τον διαδέχτηκε, τον τσάρο Αλέξανδρο, ότι του ομολόγησε ο Αλέξανδρος, γνωρίζω τας πεποιθήσεις σας, γνωρίζω ότι αγαπάτε τας δημοκρατίας και εγώ τας αγαπώ. Έχει έρθει η ώρα να στηρίξουμε την ελβετική δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή απειλείται από τον Ναπολεόντιο δεσποτισμό. Επίσης, εκτός αυτών, γιατί και για μένα ήταν αποκάλυψη και έψαξα κι εγώ, αν λέμε αφιέρωσα κάποια χρόνια, ήθελα καταρχήν, μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ένας τσάρος να λέει ότι αγαπάει τις δημοκρατίες. Έπρεπε λοιπόν να το ερευνήσουμε για να δούμε αν έχουμε το δικαίωμα να το απορρίψουμε και να δούμε αν ο Καποδίστριας καλύπτει έναν τέτοιο τσάρο ή αν συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Τζέφερσον στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχει το άγαλμα, η προτομή αυτού του τσάρου ως το δείγμα του καλοπροαίρετου ηγέτη, του ηγέτη ο οποίος στηρίζει το λαό του και τον άνθρωπο και απέναντι σε αυτό το άγαλμα να υπάρχει μια προτομή του ανθρώπου όπου στο όνομα της δημοκρατίας κατέλησε την ίδια τη Γαλλική Επανάσταση, έστεψε τον εαυτό του αυτοκράτορα και εγκατέστησε βασιλείες από τα μέλη της οικογένειάς του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και σε εμάς την Κέρκυρα δέχτηκε να παραλάβει ή απέτησε να παραλάβει τα Ιόνια νησιά που ήταν ανεξάρτητο κράτος, δημιούργημα καταρχήν του μυαλού του Κωνσταντίνου Ψηλάντη, πατέρα του Αλεξάνδρου Ψηλάντη, ως προσωπικό του κτήμα. Κατά συνέπεια, ναι, οφείλουμε να γνωρίσουμε την ιστορία και να καταρρύψουμε τα κατασυνείδηση και τα κατασυνθήκη ψεύδι που συνοδεύουν και το 21 και δεν ξέρω, μπορεί και να χρειάζεται, ας βγούμε από τη ροή του θέματος, γιατί είναι πολλά τα ψεύδι που συνοδεύουν το 21.
για παράδειγμα, ότι ήταν ένας αγώνας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Όχι. Δεν ήταν και φιλικό στην αρχή, εγώ ξέρω ότι είχε και φιλικό. Όχι, άσχετο αυτό, άσχετο. Άλλο λέει. Ποιος ήταν ο αγώνας, ο κυρίαρχος αγώνας, με ποιους πολέμησαν οι Έλληνες? Με τους Τούρκους και μόνο με τους Τούρκους? Όχι. Ή οι Έλληνες πολέμησαν και με όσους είχαν ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής τους πολιτικής, τη διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Αυτές είναι οι μεγάλες δυνάμεις, είναι η Αγγλία, είναι η Γαλλία, είναι η Αυστρία. Κατά συνέπεια αυτός ο μικρός λαός, όταν όρθωσε το ανάστημά του, δεν πολέμησε μόνο εναντίον των Τούρκων. Και επειδή τα δύο πρώτα μεγαλειώδη χρόνια της Επαναστάσεως ήταν νικηφόρα, αναγκάστηκε ο Σουλτάνος να καλέσει την Αίγυπτο και τον Ιμπραήμ σε βοήθεια, και μάλιστα για να τον δελεάσει σε αυτή τη βοήθεια προσέφερε ως δώρο την Κρήτη και τον Μοριά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε πόσα είναι τα ψεύδη που συνοδεύουν και την ιστορία και τον καπιταλισμό. Στη διάθεσή σου, αγαπητέ Τάκη. Λοιπόν, θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα για να μπορέσουμε να εκμεύσουμε τις γνώσεις του κύριου Σκλαβούνου. Κύριε Σκλαβούνε, πολλά επαιτειακά και λόγους επαιτειακούς για την Επανάσταση του 1821 κυκλοφορούν, δημιουργούνται όμως ένα μεγάλο ερώτημα. Ακούμε ότι αυτός ο λαός προσέφερε αυτή τη μεγαλειώδη Επανάσταση μετά από 400 χρόνια σε λίθαργο. Είναι δυνατόν ένας λαός δούλος για 400 χρόνια να δώσει στην ανθρωπότητα μια τέτοια επανάσταση? Ειλικρινά αγαπητέ, σε ευχαριστώ και για την ερώτηση και για τον τόνο με τον οποίο το θέλεις. Γι' αυτό νομίζω ότι ναι, πρέπει ως Έλληνες να συζητήσουμε το ποιες είναι οι ρίζες του 21, γιατί γνωρίζοντας αυτές τις ρίζες ίσως θα πλησιάσουμε αυτό καθ' αυτό την ζωοποιώ αλήθεια του 21. Βεβαίως το 21 σε καμία περίπτωση δεν είναι ατύχημα της ιστορίας. Το 21 είναι συνέπεια μιας ιστορίας μακραίων και αιματηρών αγώνων. Το 21 ως 21 όπως εκρήγνεται στη Μολδοβλαχία είναι μια στιγμή από έναν αδιάπτωτο αγώνα, από ένα αγωνιστικό φρόνημα που ζυμώθηκε. Τώρα για να μην μείνουμε μόνο στα ρητορικά σχήματα, εγώ ειλικρινά έχω στη διάθεσή σας, εάν αναλογιστούμε και επιτρέψτε μου να σας προτρέψω, υπάρχει ένας Έλληνας ιστορικός, ο οποίος ακούει στο όνομα Κωνσταντίνος Σάθας. Σε ένα από τα βιβλία του για την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα μας περιγράφει τις υπέρ των 100 εξεγέρσεων οι οποίες οργανώθηκαν εναντίον των Οθωμανών. Πρώτη για παράδειγμα 1457-1472 στη Μάνη, δεύτερη 1466, τρίτη 1479, ναι. Να μην συνεχίζω. Είναι εδώ ένας μεγάλος κατάλογος αυτών των εξεγέρσεων. Αυτές οι εξεγέρσεις βέβαια, και θα το δούμε αμέσως στη συνέχεια, είναι εξεγέρσεις που οργανώνονται από ανθρώπους. Είναι εξεγέρσεις οι οποίες προϋπέθεταν μάχημο λαό, προϋπέθεταν ηρωική αυταπάρνηση, προϋπέθεταν πνεύμα αυτοπεποίθησης από τη μια και αυτοθυσίας από την άλλη. Αυτά λοιπόν, όπως πολύ καλά παρατηρήσατε φίλτατε κύριε Ιωαννίδη, αγαπητέ μου Τάκη, σε καμία περίπτωση δεν είναι τα χαρακτηριστικά ενός λαού δούλου. Υπάρχει λοιπόν άλλο ένα τεράστιο, μια τεράστια ενότητα η οποία σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται. Είναι η ενότητα των Βενετοτουρκικών πολέμων. Και κάποιος μπορεί να παραξενευτεί και να μας πει και καλά εμείς τι κάνουμε, πώς μπλεκόμαστε στους Βενετοτουρκικούς πολέμους. Η ιστορική αλήθεια όμως μας λέει ότι όλοι οι Βενετοτουρκικοί πόλεμοι
είναι πόλεμοι οι οποίοι διεξάγονται επί ελληνικού εδάφους. Είναι πόλεμοι οι οποίοι ως βασικό στράτευμα των Βενετσιάνων έχουν ελληνικά στρατεύματα. Εάν λοιπόν δούμε τουλάχιστον τους 7, γιατί κατά κάποιους είναι 8 οι Βενετοτουρκικοί, όπου περιλαμβάνεται και μία πολιορκία της Θεσσαλονίκης πριν πέσει ακόμα και η πόλη. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι η Βενετιά, που δεν ήταν και τόσο σε πληθυσμό επαρκής, χρησιμοποιεί τους Έλληνες ως τα μάχημα πληρώματά της. Οι Έλληνες λοιπόν είναι στη μάχη, υπερασπιζόμενοι την Κρήτη, είναι στον μακρόχρονο πόλεμο, τον μεγάλο πόλεμο της Κρήτης, είναι στους συνεχείς πολέμους στο Μοριά, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην υπέροχη εκείνη και πανευρωπαϊκής σημασίας ναυμαχία της Ναυπάκτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί με το σπαθί στο χέρι, αντιμετωπίζοντας το θάνατο, γνωρίζουν με ποια ιδιότητα μετέχουν. Γνωρίζουν ότι δεν είναι ομόδοξοι των Βενετσιάνων. Γνωρίζουν ότι δεν είναι ομόγλωσσοι των Βενετσιάνων. Γνωρίζουν ότι έχουν παράδοση και έχουν δική τους γλώσσα, δική τους πίστη, δική τους αυτογνωσία. Έχουν δηλαδή με το σπαθί στο χέρι διαμορφώσει τη συνείδηση και της ιδιαιτερότητας και της ετερότητας. Έχουν διαμορφώσει συνείδηση ταυτότητας. Αυτό είναι ένα δικό μας αυθαίρετο συμπέρασμα ή μπορούμε να το τεκμηριώσουμε? Ειλικρινά, μπορούμε να το τεκμηριώσουμε μέσα από διάφορες πηγές. Καταρχήν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε μέσα από τον λαϊκό λόγο, τη λαϊκή παράδοση, όπου είναι το δημοτικό τραγούδι, και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε και μέσα από λόγια παράδοση και από τη λαογραφία, από όλα αυτά που... και με τις καταγραφές τις συγκεκριμένες για το πώς ένιωθε και πώς συμμετείχε αυτός ο λαός. Αν δείτε λοιπόν τα δημοτικά τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα σε έναν από τους πρώτους επαναστάτες που λέμε, τον Κροκόμδυλο Κλαδά, στον Μερκούριο Μπούα, οι οποίοι είναι κατ' εμέ οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν το πρώτο στίγμα στον αρματολισμό. Αν δούμε τα τραγούδια τα οποία συνοδεύουν τον γενάρχη του ελληνικού αρματολισμού, τον περίφημο Ζαχαριά, αν θυμηθούμε ότι ο περίφημος Ζαχαριάς έχει συνεργαστεί με την μεγάλη μορφή τον πατέρα του Κολοκοτρώνη, του Θεόδωρου, τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη. Αν δούμε ότι ο Ζαχαριάς έχει συνεργαστεί με την άλλη μεγάλη μορφή, τον Ανδρίτσο, τον πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Και μετά από αυτούς περνάμε στα παιδιά που γίνανε στην γιγάντια μορφή του Λάμπρου Κατσόνη. Όταν λοιπόν εμείς γνωρίζουμε ότι ο Λάμπρος Κατσόνης βαφτίζει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στην Ιθάκη, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι απλά η τελετή της βαφτίσεως. Μας ενδιαφέρει ο ψυχικός δεσμός γενναιών ανθρώπων αφοσιωμένων. Αν δούμε και μετά ποια είναι η τύχη του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο οποίος φεύγει με το σπαθί στο χέρι από τη Μάνη για να ξαναφτάσει στη Θάκη, όταν και πώς, από εκεί και πέρα, για να μην χάσουμε όμως το θέμα μας. Ρίζες του στη διάθεσή σου. Αγαπητέ κύριε Σκλαβούνο, ακούμε μεγάλη προσοχή. Μας τα λέει και πως... τα βλέπουμε και σαν εικόνες, όταν τα βλέπεις σαν ντοκιμαντέρ τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι με μια τέτοια παρουσίαση καταρρύπτεται ο μύθος του λίθαργου του ελληνικού λαού από την πτώση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1821. Βεβαίως. Απολύτως σωστά. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Έχω ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο προκύπτει από την προηγούμενη ερώτηση. Το ερώτημα μου είναι, μιλήσατε για ένα λαό που με το σπαθί και με το καριοφύλι αποτυπώνει στην ιστορία τη βούλησή του να υπάρχει. Με την ιδιοπροσωπεία, είπατε, και με την ιδιαιτερότητά του. Με τη συνείδηση ταυτότητας. Όπως αυτή επίσης αποτυπώνεται στο ηρωικό πολεμικό τραγούδι. Με ενδιαφέρει όμως, και είμαι βέβαιος ότι ενδιαφέρει και τους ακροατές της εκπομπής μας, πώς αυτός ο μαχόμενος λαός ζει, πώς αναπαράγει τους δεσμούς της ενότητάς του, μιλήσατε για δεσμούς, και με ποιους δεσμούς, μιλήσατε και για δεσμούς. Ναι, να μιλήσουμε. Εδώ μπαίνουν τρία θέματα και να δούμε στον χρόνο που απομένει πώς θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε και τα τρία. Σε ό,τι αφορά τους θεσμούς. Οι κοινότητες οι ελληνικές, οι κοινότητες εντός του ελλαδικού χώρου και οι κοινότητες στην ευρωπαϊκή διασπορά δεν μας είναι και τόσο γνωστές. Να θυμίσω για να συνδέεται τούτη η συζήτησή μας με την προηγούμενη ότι ήταν η κοινότητα της Τεργέστης, ναι, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε κι εμείς, της Τεργέστης η κοινότητα η οποία προσέφερε στο Λάμπρο Κατσόνη το πρώτο του πολεμικό πλοίο και το συνοδευτικό πλοίο. Επίσης, η κοινότητα της Τεργέστης τυπώνει το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ για τη συνέχεια του ελληνισμού. Είναι ένα βιβλίο που το γράφει μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή, θα αναφερθούμε σε αυτήν, θα μένει και αυτή στη λύθη, ο Λουδοβίκος Σωτήρης, γιατρός από τη Λευκάδα. Ο Λουδοβίκος Σωτήρης λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο στα 1814 όπου καταγράφει όλους τους Έλληνες λογίους από τον Όμηρο μέχρι τον Κοραή. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο άνθρωπος των γραμμάτων, είναι και άνθρωπος των αρμάτων. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που προμηθεύει τον Κατσόνη με εθελοντές από ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος θα βρεθεί με τον Ιωάννη Καποδίστρια στην Κέρκυρα και στην Άμυνα της Λευκάδας, όπου στην περίφημη, εγώ την καταγράφω και την τεκμηριώνω ως εποποιία της Λευκάδας, παρότι γέρον θα είναι εκεί για να στήσει συνωμοτική εταιρεία υπό την καθοδήγηση του Ιωάννη Καποδίστρια για εξεγέρσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Για να συμβαίνουν αυτά χρειάζονται οργανωμένες κοινότητες, χρειάζονται κοινότητες οι οποίες μπορούν να συγκεντρώνουν χρήματα για να αγοράζεται ένα πολεμικό πλοίο και να χαρίζεται στον Κατσόνη, για να μαζεύονται εθελοντές από ολόκληρη την Ελλάδα για να επανδρώσουν τα πλοία του Κατσόνη. Έτσι λοιπόν το 21 δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα, προϋποθέτει οικονομική ακμή και θα την τεκμηριώσουμε. Προϋποθέτει πνευματική ακμή, προϋποθέτει πνευματική ηγεσία, προϋποθέτει συνείδηση ότι αυτός ο λαός νιώθει αρκετά επαρκέστερος και καλύτερος από τους κατακτητές του, νιώθει ότι έχει το δικαίωμα και το χρέος απέναντι στον εαυτό του, στην ιστορία του και στα παιδιά του να αυτοκυβερνάται. Να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στη δύναμη των κοινοτήτων για να τεκμηριώσουμε τον έναν από αυτούς τους θεσμούς. Λοιπόν, ο Φιδερίκος Τιρς, ο οποίος είναι εδώ, είναι κάτι μεταξύ Αυστριακού και Γερμανού της Βαβαρίας, είναι εδώ στην περίοδο του Ιωάννη Καποδίστρια, μας έχει αφήσει ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, η Ελλάδα του Καποδίστρια. Μας λέει λοιπόν ο Τιρς, που δεν είναι ιδιαίτερα φιλοκαποδιστριακός, μας λέει λοιπόν κάθε άλλο. Μας λέει ότι οι Έλληνες πριν από την Επανάσταση του 21 διέθεταν 30.000 εμπορικούς οίκους. Μας λέει στην ουσία ότι εδώ, εγώ προσπαθώ να το καταλάβω και να το αποδεχτώ, ίσως
να περιλαμβάνεις αυτούς και τους λογιστές και τους γραμματικούς, αλλά είναι 30.000 εμπορικοί οίκοι. Μας λέει ότι στις διάφορες παροικίες και στα διάφορα λιμάνια της Ευρώπης οι Έλληνες έμποροι αριθμούν 100.000. Μας λέει ότι τα 4 πέμπτα των διακινουμένων εμπορευμάτων δεν είναι ελληνικά προϊόντα. Είναι προϊόντα της Ανατολής, είναι προϊόντα της Νότιας Ρωσίας, είναι προϊόντα των βιομηχανικών χωρών που τα ανταλλάσσουν και τα εμπορεύονται οι Έλληνες. Μας λέει λοιπόν ο Βαβαρο-Αυστριακός Τιρς ότι το ελληνικό εμπορικό ναυτικό ήταν όχι μόνο ανταγωνιστικότατο για τον αγγλικό στόλο στη Μεσόγειο. Το έχει πει και ο οικονομολόγος αυτό. Αρκετοί. Ο κύριος Βασιλάκης που είχε έρθει την άλλη φορά. Αλλά είναι και απειλητικό για τον αυστριακό στόλο. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Τιρς ότι μέχρι και το 1826, από το 1821, τουλάχιστον 100 αυστριακά πλοία είχαν κατασχεθεί ή είχαν βυθιστεί από τους Έλληνες. Μας λέει ότι ο ελληνικός στόλος φτάνει στις 1000 κορβέτες. Mm. 1000 κορβέτες. Μας λέει ότι τα ναυπηγεία στη Σύρο μπορούσαν να φτιάχνουν 15 πλοία συγχρόνως με θαυμάσιο κόστος πολύ χαμηλότερο και ανταγωνιστικότερο από τα ναυπηγεία της Αυστρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με μια τέτοια πραγματικότητα αδικούμε την Ελλάδα όταν περιορίζουμε το 21 σε κλέφτες και αρματολούς. Και μάλιστα όταν υποβαθμίζουμε τους ίδιους τους αρματολούς σε κάποιους που περισσότερο είχαν υπηρετήσει. Και εκείνο που εμένα με στεναχωρεί και που ακούγεται και που το ακούγα μικρή στο σχολείο και στεναχωριόμουν, ότι είχαμε είδες που το είπα και πριν, ότι τσακωνόμασταν μεταξύ μας πάρα πολλοί Έλληνες και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να ελευθερωθούμε όμως από την... Αυτό είναι ένα άλλο είναι κομμάτι, αλήθεια, αχ, στεναχωριέμαι. Κοιτάξτε, και εδώ έχει σημασία, γιατί αυτός ο λαός που είναι και μικρός και μέγας, και εδώ τουλάχιστον ακόμα παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία από το μεγαλείο του, θα πρέπει να δούμε εμείς τώρα μπροστά στην τρίτη εκατονταετία του ελεύθερου βίου, όταν έχουμε αυτές τις ηρωικές μορφές, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην αχίλια πτέρνα του κάθε Καραϊσκάκη, στην αχίλια πτέρνα του κάθε γιγάντιου Κολοκοτρώνη, στην αχίλια πτέρνα του Νικηταρά ή στο μεγαλείο του. Εγώ δεν λέω να παρακάμψουμε και να αγνοήσουμε τις αδυναμίες, αλλά το μέγιστο μάθημα που παίρνουμε είναι η ύπαρξη των αδυναμιών. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, εδώ έχει σημασία να τονίσουμε, πριν προχωρήσω στη μέγιστη οικονομική δυνατότητα και επιρροή των ενωριών και των μοναστηριών, η οποία είναι μέγιστη. Επιτρέψτε μου να τονίσω μία αλήθεια που παραθέτει από την, στην παράδοσή μας από την αριστερά ο Δημήτρης Λινός, ο οποίος Δημήτρης Λινός έχει συνεργαστεί και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έχει λειτουργήσει και ως ιδεολογικός καθοδηγητής του ΕΑΜ. Μας λέει λοιπόν ο Δημήτρης Λινός ότι οι λαοί στα πρόσωπα των ηρώων και των Αγίων αποτυπώνουν την εξειρανικευμένη μορφή της ψυχής τους. Τι σημαίνει αυτό? Κατά τη γνώμη μου, και μπορώ να ερμηνεύσω και να προσθέσω κάτι, οι λαοί λοιπόν μέσα από τις μορφές των ηρώων και των Αγίων μας λένε τι θέλουν να είναι και τι δεν θέλουν να είναι. Μας αποκαλύπτουν τις δυνάμεις και τα πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς. Για μένα αυτό είναι το μέγιστο μάθημα που θέλω να πάρω από το 21. Τον ηρωισμό, την πίστη, τη θέληση, τη δύναμη. Τα πρόσωπα των ηρώων και των Αγίων που εκφράζουν το ασκητικό ήθος, που εκφράζουν την αφιλοκέρδεια, που εκφράζουν την αυτοθυσία και την αφιλοκέρδεια. Και αυτό το είπα αριστερός, έτσι να το πούμε δυνατά. Αριστερός, ναι, το είπα, ναι, αριστερός το. Η μεγάλη μορφή. Έχει σημασία αυτό. Πολύ μεγάλη, γι' αυτό το τονίζω. Κοιτάξτε, όταν ένας νικηταράς το μοναδικό του, που απέσπασε από τις μάχες,
ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος είναι ένας στολισμένος παθή και αυτό το προσφέρει στον Έρανο για την πατρίδα. Εκεί μας καλεί να υποκληθούμε. Όταν αυτός ο άνθρωπος πέθανε ζητιάνος και δεν ξέρουμε ούτε πού είναι το μνήμα του. Εδώ λοιπόν ξανά να έρθουμε, ναι, να κάνουμε την ιστορία συνείδηση. Το πρόβλημα δεν είναι να μοιραστούμε. Και πόσοι ήρωες είναι που φύγαν έτσι και που έτσι δώσαν τα πάντα και δεν έχουν ακουστεί. Μου φέραν ένα περιοδικό για κάποια χωριά και μέσα σε αυτά τα χωριά λέει ζούσε ο Κολοκοτρώνης σε αυτό το χωριό. 10 χρόνια είχε παντρευτεί εκεί και ζούσε. Ήταν το χωριό της Άκοβας. Μπράβο, ναι, μου έχουν δώσει το περιοδικό και θα έρθω να τα παρουσιάσουμε εδώ. Η Φαλάσσια. Ναι. Εκεί παντρεύτηκε, εκεί έκανε τα παιδιά του και έζησε αρκετά χρόνια και εκεί μοιήθηκε και στον αγώνα στην Επανάσταση. Μπράβο. Εκεί ξεκίνησε πάντως, εκεί πήρανε. Ναι, και μου το δώσανε χτες γιατί λέμε να έρθουμε να το παρουσιάσουμε και λέω κοίταξε να δεις πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα ξέρουμε, δεν τα... Κοιτάξτε, ναι, και τώρα για παράδειγμα... Και πόσα σε μικρά χωριά ήταν, πόσοι ήρωες μικροί που δεν έχουν φανεί. Και που κάποια, δηλαδή ένα χωριό που μπορεί να κάνει ένα αφιέρωμα μπορεί να πει και για τον ήρωά του και έτσι να τον μάθουμε. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί αν δεν αναγεννηθεί το κάθε χωριό, εάν δεν αναγεννηθεί ο κάθε δήμος, εάν δεν αναγεννηθεί η κάθε περιφέρεια, τότε η πατρίδα δεν θα αναγεννηθεί. Κατά συνέπεια η ανασυγκρότησή μας, το πέρασμά μας στο νέο αναγκαίο 21 που θα μας χαρίσει την οικονομική μας ανεξαρτησία, την πολιτισμική μας επιβίωση, δεν μπορεί να κατακτηθεί γενικά και αόριστα. Και ακόμα, εάν δεν επιβιώσουν οι τοπικοί πολιτισμοί, εάν η Νέα Σμύρνη και η εστία της Νέας Σμύρνης δεν περισσώσει τα ιερά και τα όσια από τις αλυσμόνιδες πατρίδες, τότε η σχέση μας με το παρελθόν χάνεται, τότε γίνεται ούτε μύθος, γίνεται απλά ιδεολόγημα. Κατά συνέπεια έχουμε χρέος να τα διατηρούμε και να τα διατηρούμε όσο το δυνατόν ζωντανότερα. Να κάνω μία μικρή αναφορά στη μέγιστη δύναμη των ενοριών και των μοναστηριών. Έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία από έναν άνθρωπο όπου δεν θα το περιμέναμε. Από το βιβλίο Πείτε μου γι' αυτό, γιατί προχτές κάποιος μου είπε ότι είναι μύθος αυτό, ότι τα μοναστήρια κρατήσανε τη γνώση. Και σήμερα άκουγα σε ένα ντοκιμαντέρ ότι είναι λάθος που πιστεύουμε ότι το 1810 δεν υπήρχαν σχολεία. Υπήρχαν, ας πούμε, στην Καλαμάτα υπήρχαν μεγάλες σχολές. Βεβαίως και πολλές. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Και ότι είναι λίγο μύθος αυτό που λέμε... Προσέξτε. Η μαρτυρία που εγώ θα σας καταθέσω δεν είναι κανέναν από τους λεγόμερους ελληναράδες ή από... Είναι μια μαρτυρία του Κάρολου Μάρξ. Ο Κάρολος Μάρξ... Μάρξ είναι ο Μάρξ του, ναι. Γνωστός, ναι. Μάρξ. Ναι. Για πείτε μου, πάλι αριστερός. Σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του «Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό Ζήτημα» μας έχει μία σειρά από κείμενα που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση. Δεν θα αναφερθώ σε πολλά αυτά γιατί θα μπορούσαμε να ξεστραντήσουμε. Όχι, να μου τα πείτε, να μου τα πείτε. Ο Μάρξ, για παράδειγμα, μας λέει ότι αρχηγός της Επανάστασης ήταν και της Φιλικής Εταιρείας, ήταν ο Τσάρος και ο Καποδίστριας. Τώρα κάποιοι οπαδοί του αρνούνται, τον αποδέχονται αλλά καρτ. Εγώ θα στραφώ όμως σε κάτι άλλο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Επειδή ο Μάρξ είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα οικονομικά. Και αυτά τα παρακολουθούσε για να βλέπει τις σχέσεις λαών, κρατών και την εξέλιξη σε αυτές τις σχέσεις. Μας λέει λοιπόν ότι, με ένα κείμενο που αναφέρεται στη δύναμη και την επιρροή των ελληνοορθόδοξων μοναστηριών στις ηγεμονίες, μας λέει ότι στη Βλαχία είχαμε 59 μοναστήρια. Μας λέει ότι στη Μολδαβία είχαμε 43 μοναστήρια. Μας λέει ότι το ετήσιο εισόδημα από αυτά τα μοναστήρια ήταν 10 εκατομμύρια φράγκα. Μας λέει ότι το 1/3 από αυτά πηγαίνανε στο Άγιο Όρος. Αυτά τα επιβεβαιώνει ένας αριστερός, ο Μάρξ τώρα. Όχι, μία από τις μεγαλύτερες μορφές. Όχι, να τα λέμε αυτά.
Παιδιά, από όλο αυτό μου έχει κάνει κλικ αυτό το τελευταίο, δεν ξέρω το κατάλαβε. Να συνεχίσουμε, μην χάσουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Κοιτάξτε, εμάς μας ενδιαφέρει από κάθε μέθοδο και κάθε προσέγγιση να μπορούμε να καταλήγουμε στην καταγραφή της αλήθειας. Εδώ λοιπόν αυτό που έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία είναι το τι γινότανε αυτά τα χρήματα στο Άγιο Όρος. Γινότανε για να τρέφεται κανένας παχής παπάς. Καλόγερος. Εδώ έχουμε για παράδειγμα για πείτε τα, να ύψης της σημασίας την Αθωνιάδα Σχολή. Στην Αθωνιάδα Σχολή μέσα στο Άγιο Όρος μιλάμε τώρα που το έλεγε μέσα, ναι, το ξέρω, ναι. Ναι. Στην Αθωνιάδα Σχολή. Ναι, αλλά αυτά δεν τα καταρρύπτουν κάποιοι. Δες, κοίτα τι ωραία. Δεν είναι. Άκουσα τι θα πει. Εδώ δεν είναι θέμα να καταρρύπτουμε. Η Αθωνιάδα Σχολή είναι αντικειμενικά, υπάρχουν τα κτίρια της. Υπάρχει. Λοιπόν, ένας από τους μεγάλους διευθυντές αυτής της σχολής είναι η μεγάλη μορφή του ελληνικού ορθόδοξου διαφωτισμού, ο Ευγένιος Βούλγαρης. Ο Ευγένιος Βούλγαρης στην περίοδο που παραμένει διευθυντής έχει μεταξύ των άλλων κατά τις γραφές ορκίσει 10 μαθητές όπου ο καθένας εξ αυτών αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο έργο να το φέρει σε πέρας. Όχι γενικά και αόριστα αγαπάμε την πατρίδα, δεν αγαπάμε τον Τούρκο. Τι συγκεκριμένο θα κάνουμε. Ποιο έργο ζωής και προσφοράς δεσμευόμαστε να κάνουμε. Ένας από αυτούς τους μαθητές είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολής. Που πολέμησε, που έδαμε. Αν αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να οργώσει την Ελλάδα 7 φορές και να προσφέρει ό,τι προσέφερε στην αφύπνιση, τότε θα δούμε ότι σε αυτή την παράδοση οι θρύλοι, οι μύθοι, οι προφητείες, από τις προφητείες του Αγίου Κοσμά που κάποιοι θέλουν να τις υποτιμήσουν, μέχρι και τις προφητείες του Αγαθάγγελου, τις οποίες επεξεργάστηκε η μεγάλη μορφή ο Ρήγας, είναι αυτός ο λόγος ο οποίος κρατάει ζωντανά. Λοιπόν, τα οι άντρες σεβόντουσαν τους πατέρες, είχαν την ταπεινότητα και ξέρανε να ακούνε. Αν μη τι άλλο, ξέρανε να ακούνε. Έτσι λοιπόν, να συνεχίσουμε και για να μην φανεί ότι ισχύει και η θεωρία ότι κατά κάποιο τρόπο τα μοναστήρια στις ηγεμονίες απλώς άρμεγαν τον κόσμο και λειτουργούσαν σαν δέλες στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό που μας λέει λοιπόν ο Μάρξ, εκτός από τα χρήματα που πηγαίνανε στο Άγιο Όρος για την εκπαίδευση στο Άγιο Όρος, 300.000 πιάστρα πηγαίνανε στον Πατριάρχη για τα ελληνικά σχολεία της πόλης. Μας λέει επίσης ότι 2.000.000 από αυτά πηγαίνανε στα σχολεία της Μολδαβίας. Ήταν χρήσιμος ο ελληνισμός λοιπόν. Βαθύτατα χρήσιμος και αναγεννητικός. Η δύναμη λοιπόν της Εκκλησίας να μην μετριέται μόνο με το ράσο και με την πίστη. Έχουμε αρματωμένα ράσα, έχουμε γραμματισμένα ράσα. Τι κάνετε την Κυριακή 9 η ώρα για να μπούμε στα Αρχοντορή και θα κάνουμε αφιέρωμα να μας πείτε για το πόσο... Μπορούμε να είμαστε στη διάθεσή σας. Θα σας το στείλω στο κινητό, ναι, και αν είναι... Θα το επεξεργαστούμε. Ναι. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα. Δεν ξέρω, για να μην μονολογώ, τι έχετε, ναι, εσείς να με ρωτήσετε. Εγώ σημείωσα ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που ακούσαμε, από τη δεύτερη ερώτησή μου. Κύριε Σκλαβούνου, μας οδηγείται σε ένα τεράστιο άλμα. Τεράστιο άλμα. Το ότι το 1821 δεν είναι κλέφτες και αρματολοί μόνο. Είναι, όπως αρκετές φορές έχει τονίσει και σε άλλες ομιλίες του, είναι ένας αγώνας που μετέχουν αρματωμένα γράμματα και αρματωμένα ράσα. Παίζεται στην οικονομία, παίζεται στην παιδεία, παίζεται στην τέχνη,
παίζεται στα γράμματα, παίζεται στο χτίσιμο τυπογραφείων, παίζεται με την σύνταξη γραμματικών από τότε ακόμα στη Δημοτική και άλλο στην Καθαρέβουσα. Χτίζεται με το θαυμάσιο εκείνο βιβλίο και θα έρθουμε αμέσως μετά του Ευγενίου Βουλγάριος που είναι το πρώτο σύγγραμμα το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη για την χρησιμότητα που έχει στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ισορροπία, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πράγματα που παραμένουν άγνωστα. Ναι, κύριε Φλαγούνο, φρονώ ότι θα πρέπει να καταλήξουμε λοιπόν όσο πιο ουσιαστικά και επιγραμματικά γίνεται στο ποια είναι η ταυτότητα του 1801 και πώς αυτή καταγράφεται στην ιστορία. Ναι. Κοιτάξτε, και εδώ ακόμα έχουμε την δυστυχία να έχουμε τεράστιες διαφορές ανάμεσα και στους διανοούμενους και στους ιστορικούς μας. Δυστυχώς αυτός ο λαός μεταπτώσει τον τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Αυτό μας έχει φάει, η φιλονικία μας έχει φάει. Δεν έχει βρει τον τρόπο να διδάσκει στα παιδιά του με έναν αποδεκτό τρόπο την ιστορία. Εγώ θα δεχόμουν να υπάρχει μια καθολική επιτροπή, αποδοχής επιτροπή, η οποία θα έπαιρνε μία, δύο, τρεις βασικές μεθόδους προσέγγισης της ιστορίας και με βάση αυτές να μας παρουσιάσει την προσέγγιση και την ανάλυση της ιστορίας μας. Όμως είναι απαράδεκτο ο κάθε καθηγητής με τον τρόπο που αυτός διάβασε την ιστορία να πηγαίνει και να διδάσκει. Γιατί έτσι καταλήγουμε σε έκτροπα, να αποδεχόμαστε ότι ο Καποδίστριας έφτιαξε το μουσείο στην Αίγινα για να κάνει λαθρεμπόριο αρχαίων. Καταλήγουμε στα τραγικά εκείνα ότι εμισούσε την Αθήνα γιατί ήταν... Ναι, ακούς διάφορα τώρα, αλλά αυτό... Έχω ακούσει και ένα άλλο, ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Άρα θα πρέπει να διαβάζουμε και την ιστορία έτσι όπως την έχουν γράψει χαμένοι για να έχουμε μια πιο κυκλική, μια σφαιρική άποψη. Κοιτάξτε, δεν είναι. Ο λαός μας έχει δώσει αυτή τη βαθιά πεποίθηση το ότι θα πρέπει να κατανοούμε την πραγματικότητα και με τα μάτια του λαού και με τα μάτια της κουκουβάγιας. Θα πρέπει και την ίδια τη χριστιανοσύνη να μπορούμε να την καταλάβουμε και με τα μάτια του Πέτρου, που είναι εντελώς άλλα από τα μάτια του Ιωάννη, που είναι εντελώς άλλα από τα μάτια του Αποστολά, έτσι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ιστορίας μας είναι χρέος. Όμως, το θέμα είναι η πληροφόρηση ή το επαναστατικό ήθος. Και ακόμα, εάν αναγνωρίσουμε μειονεκτήματα, θα πρέπει να μείνουμε στα μειονεκτήματα ή να κάνουμε την ιστορία συνείδηση για να μπορέσουμε εκεί να χτίσουμε το μέλλον που θέλουμε και οφείλουμε απέναντι στα παιδιά μας να χτίσουμε. Και ταυτότητα λοιπόν... Και να τους περνάμε τον πατριωτισμό και την αγάπη. Και κοιτάξτε το... και ενώ τώρα δεν το έχουν, τώρα δεν υπάρχει. Και εδώ ξανά, επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ ένα άλλο. Αυτή τη στιγμή εγώ αποδέχομαι και οι θέσεις με την οποία μετέχω και σε αυτή την πολύ τιμητική για μένα εκδήλωση είναι ότι η ανθρωπότητα θα είναι ωραιότερη, η ανθρωπότητα ωφελείται εάν όπως στη φύση λέμε ότι οφείλουμε να διατηρούμε την φυσική βιοποικιλότητα, με την ίδια έννοια διατηρούμε και την πολιτισμική βιοποικιλότητα. Ένας κόσμος ενός πολιτισμού, οι κοινωνιολόγοι λένε ότι είναι κόσμος μη πολιτισμού. Στα αγγλικά το λένε acculturation, είναι το αλφα στερητικό και culture. Έτσι λοιπόν το να υπερασπιζόμαστε την επιβίωση του εθνικού μας πολιτισμού, ειλικρινά δεν νομίζω ότι αποτελεί εθνικιστική απόκληση. Αποτελεί οικουμενικό χρέος. Και όμως θα σε πούνε εθνικιστή, ελληνιστή, φασίστα, ρατσιστή. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αν αγαπάς. Εκείνο που λέμε όμως, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρέος έχουμε να διατηρήσουμε και εγώ το υπερασπίζομαι αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει και υπερασπίζομαι το δικαίωμα στον Αλβανό να έχει τη βαθιά πίστη και γνώση της δικής του ιστορικής παράδοσης. Και επίσης αναγνωρίζω στο λαό μας ότι μπόρεσε να διαβάζει
Και ναι, εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρξαν επιρροές, υπήρξαν. Αξίζει όμως και αυτές να τις κοιτάξουμε. Δέστε από τη σχέση μας με την Τουρκία στα τουρκοκρατούμενα μέρη. Ο άνθρωπος παθή, ο καθαρός άνθρωπος, ο λεβέντης άνθρωπος, δεν αποκαλείται πασάς, αποκαλείται δερβίσης. Είναι ο αφιλοκερδής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μπέσα, ο άνθρωπος ο οποίος κατά συνέπεια το να κρατάμε τον πυρήνα του πολιτισμού μας και το να μην οδηγούμε την ανθρωπότητα σε μία νεκρή αφομοίωση και ομογενοποίηση. Δεν υπηρετούμε μόνο την ελληνικότητα, υπηρετούμε τον πανανθρώπινο πολιτισμό. Κατά συνέπεια όμως για να μπορούμε να τον υπηρετήσουμε και να τον υπηρετήσουμε σωστά, οφείλουμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το περιεχόμενο της ελληνικότητας. Και είναι κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει και αποφεύγουμε να το συζητάμε και έτσι καταλήγουμε στην τραγική μοίρα να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη του μέτρου, με τη θρησκεία του μέτρου, με τη λατρεία της ομορφιάς, με τη λατρεία της αρμονίας που είναι θεμέλια του ελληνικού πολιτισμού. Δεν έχουν καμία σχέση με τον συμπαντικό νόμο ότι κάθε ύβριση, κάθε υπέρβαση του μέτρου αναγκαστικά οδηγείται στην έμεση. Αυτό λοιπόν το αξιακό σύστημα που εμείς το ζήσαμε και το ζούμε, να δούμε πώς πέρασε στο Βυζάντιο, πώς πέρασε στο 21. Και ειλικρινά, για να μην νομιστεί ότι εδώ απλώς καταθέτουμε ιδεολογήματα δικά μας, εμένα με ενδιαφέρει ό,τι λέμε να το τεκμηριώνουμε ιστορικά. Για παράδειγμα, ένα από τα ωραιότερα τα ωραιότατα τραγούδια, τα αφιερωμένα στην πόλη ως σύμβολο, ως σύμβολο του ελληνισμού, ως σύμβολο που συνδέει τον ελληνικό λαό με μια ανάμνηση μεγαλείου, αλλά συγχρόνως ποτίζει και ένα όραμα επιστροφής. Αυτό το λαϊκό, το απλό όραμα του πάλι με χρόνια με καιρούς, που δεν σημαίνει αναγκαστικά να πάμε εκεί, σημαίνει να φτάσουμε στο ύψος εκείνο που έχουμε το δικαίωμα να φτάσουμε, που μας αναλογεί. Ακούστε αυτό το τραγούδι λοιπόν, που δεν το έχει γράψει ούτε κανένας φαναριώτης, ούτε το έγραψε κανένας μεγαλοειδεάτης πολιτικός. Ξεκινάει με το γνωστό. Χίλιοι μαστόροι δούλευαν και χίλιοι μαθητάδες να φτιάξουν πύργωνα ψηλό, να φτιάξουν μοναστήρι, να φτιάξουν την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Και τώρα προσέξτε. Απτάγιον όρος το νερό και απ' την Αθήνα χώμα και απ' τα Ιεροσόλυμα φέρνουν τα κεραμίδια. Μέγα Σοφιά. Εδώ λοιπόν, τρίχα κάγκελο. Αυτό είναι δημοτικό τραγούδι. Δημοτικό τραγούδι. Λοιπόν, και έχουμε και άλλες εκδοχές του. Που τα έχουν γράψει λαϊκοί τα δημοτικά τραγούδια. Να μας εξηγήσει εδώ ακριβώς το σημαντικό των δύο τελευταίων στίχων, ο κ. Σκλαβούνος. Κοιτάξτε, εδώ ο λαός μας έχει επίγνωση και τραγουδάει τη σχέση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με το βυζαντινό χριστιανικό πολιτισμό. Αυτό μας λέει αυτός ο λαός εδώ. Όταν λοιπόν, επειδή είπαμε για την ταυτότητα του 21, έρχεται ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και σηκώνει εκείνο το περίφημο λάβαρο εν τούτο νίκα και το φήνικα αυθαιρετή, έβαλε κάποιο ζωγράφο να του γράψει, να ζωγραφίσει ένα σύμβολο και ξεκινάει με ένα κάποιο σύμβολο, ή αυτό το σύμβολο που είναι το σύμβολο της παλιγγενεσίας πηγάζει από τα οράματα, τους πόθους και τις ελπίδες ενός λαού που το έχει αποτυπώσει με τα τραγούδια του. Και είναι πολλά που αναφέρονται στην πόλη, στο πέσιμο της πόλης, το πάθεν της πόλης, ποντιακά άπειρα. Είναι πολλά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει πολλαπλώς να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε την παράδοσή μας. Ναι λοιπόν, η ταυτότητα του 21. Το 21 είναι ελληνογενέστατη επανάσταση, είναι ελληνοτραφέστατη επανάσταση, είναι επανάσταση η οποία είναι εθνική, γιατί ηγούνται Έλληνες σε όλο το επίπεδο. Είναι, αν το θέλετε,
βαλκανική και υπερεθνική, γιατί δεν αποκλείει τους άλλους και δεν γίνεται με αποκλειστικό σκοπό να εξυπηρετηθεί η Ελλάδα. Ο Ρήγας εδώ το θέτει θαυμάσια για Έλληνες και Αρβανίτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης, έχει κοινωνικό βαθύτατο περιεχόμενο που έχει αποτυπωθεί από το λαό μας πολύ σκληρά. Όταν μας λένε ο πλαχηγή, μας λένε ακόμα και ο Καποδίστριας. Η Επανάσταση δεν έγινε για να φέρουμε στη θέση των πασάδων, πασάδες με φουστανέλα. Η θέση δεν έγινε για να φέρουμε στη θέση των Τούρκων, τουρκοχριστιανούς. Η Επανάσταση έχει στοιχείο βαθύτατης κοινωνικής απελευθέρωσης και βαθύτατο δημοκρατικό περιεχόμενο. Η προσπάθεια του Καποδίστρια να απελευθερώσει τις γιαίες, τις εθνικές, να μοιράσει τις εθνικές γιαίες και λέει ότι θέλει να αποκαταστήσει τους Έλληνες ως ιδιοκτήτες. Βάζει θεμέλια λοιπόν για την αναγκαία σχέση οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Το 21 λοιπόν δεν είναι κλέφτες και αρματολοί. Είναι τα δικαιώματα της Έχει δημοκρατίας. Έχει βαθύτατο περιεχόμενο. Και αν γι' αυτό λέει συμπράξανε και όλοι από την Ευρώπη, γιατί ήταν αυτό το ακούγα στην τηλεόραση εχθές ένα ντοκιμαντέρ, ότι ήταν αυτό το κίνημα της δημοκρατίας και αυτό ήταν που έκανε κλικ και στις άλλες χώρες, Γαλλία και αυτά. Και εγώ το βλέπω να είναι πολύ πιο ριζωμένο στην ελληνική παράδοση. Είδατε από τα ναι, χρόνια. Αλλά ήταν λέει η μόδα τότε. Είχε βγει δηλαδή και εκεί, πώς να το πω, ότι ήταν της μόδας τότε κάτι τέτοιο. Προσέξτε όμως, ναι μεν αλλά. Και γι' αυτό μας βοηθήσανε ας πούμε. Προσέξτε, αυτό είναι μισή αλήθεια και είναι επικίνδυνη. Γιατί ενώ η Αγγλία, η Γαλλία είναι οι χώρες των δημοκρατικών ιδεωδών και του διαφωτισμού, mm-hmm. είναι οι χώρες που ναι, μέσα από αυτές έρχονται δημοκρατικά ιδεώδη στην Ελλάδα. Ναι. Όμως, ακρογωνιαίος λίθος, και νομίζω ότι το είπαμε και προηγούμενα, της εξωτερικής τους πολιτικής, είναι η διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι εναντίον της Επαναστάσεως. Και είναι καταγεγραμμένο ότι το πολύ πολύ μπορούν να δεχτούν το κράτος του Μωριά ως κράτος των Αχαιών. Και αυτό για να καταπολεμηθεί η πειρατεία που δεν μπορούσε να την καταπολεμήσει ο Τούρκος. Και ακόμα κάτι περισσότερο. Μέσα στον δυτικό φιλελληνισμό υπάρχει μία αρχαιολατρεία. Αυτή η αρχαιολατρεία όμως συνοδεύεται από ένα τεράστιο και βαθύτατο αντιβυζαντινό κλίμα. Χαρακτηρίζουν το Βυζάντιο Μεσαίωνα. Χαρακτηρίζουν το Βυζάντιο, χαρακτηρίζουν τον ελληνικό κλήρο φανατικούς, οπισθοδρομικούς κτλ. Είναι αλήθεια. Αρκεί να σας πω ξανά και να θυμίσουμε ότι ο Ευγένιος Βούλγαρης, τον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε στο ευρωπαϊκό λεξικό τον όρο ανεξιθρησκεία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μεταφράσει στην Ευρώπη και στα γερμανικά τα βασικότερα συγγράμματα του Diderot. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να ζυμώσουμε, δεν μπορέσαμε να αγκαλιάσουμε αυτό το πολιτισμικό κλίμα το οποίο αποδέχεται από τη μια την δημοκρατία και τις δημοκρατικές αρχές, οι οποίες είναι βαθύτατα ριζωμένες στην κοινοτική μας παράδοση, αλλά αυτό να το διατηρούμε σε εναρμόνιση και με την θρησκευτική μας πίστη. Και μάλιστα, όπως την θεωρεί ο Καποδίστριας, απολύτως και βαθύτατα, όχι εξυγχρονισμένη. Μας λέει ο Καποδίστριας για την μόρφωση των υποψηφίων ιερέων και, του κλήρου, ότι θα πρέπει να μην είναι μόνον συναισθηματικά και από φυσικού τους ευγενείς και θρησκευόμενοι. Θα πρέπει να καλλιεργούν συγχρόνως και το νου και την καρδιά τους. Έχουμε κάποια τρόπια, γιατί προσέξτε, μία άλλη απάντηση στο ποια είναι η ταυτότητα του 21.
θα μπορούσαμε να τη δώσουμε με ποια είναι η ταυτότητα των προτεργατών του 21. Ποια είναι η ταυτότητα του Υψηλάντη ως ατόμου και ως οικογενείας. Να δούμε ποια είναι η ψηλότητα, η ταυτότητα του Καποδίστρια. Ως, να δούμε για παράδειγμα ποιο είναι το οικόσημο της οικογένειας Καποδίστρια. Το οικόσημο της οικογένειας Καποδίστρια στηρίζεται στο δίπτυχο πίστης πατρίς. Έτσι λοιπόν και το μάγου υπερπίστεως και πατρίδος δεν είναι ατύχημα. Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας. Όταν ο Καποδίστριας βρίσκεται στη Ρωσία, συναντάει τους Υψηλάντιδες στον περίφημο οίκο της οικογένειας Στούρτζα. Από αυτό το σπίτι των Στούρτζα, όπου υπάρχουν και όλα αυτά τα θρυλούμενα για τον μεγάλο ανικανοποιητό έρωτα του Καποδίστρια με τη Στούρτζα. Μέσα από αυτό το σπίτι πέρασε ένας Ευγένιος Βούλγαρης, πέρασε ένας Νικηφόρος Θεοτόκης. Έχουμε λοιπόν εστίες εθνικής ζήμης. Η ταυτότητα λοιπόν αυτή δεν μπορεί να δεχτώ ότι έχουμε πυροές. Να δεχτώ ότι έχουμε πυροές από παντού. Ο πυρήνας όμως δεν αλλάζει. Οι βάσεις. Το μεδούλι είναι ελληνικότατο, ελληνοπρεπέστατο. Αν θέλετε και ίσως, δεν ξέρω, όταν ο Καποδίστριας ζήτησε να διδάξει στην σχολή Τενέδου, και αναφέρομαι ακόμα, δεν χάνομαι, στην ταυτότητα ηγετών και προσωπικότητων. Ζήτησε να διδάξει στη σχολή της Τενέδου, ήταν μια δημόσια σχολή επιμόρφωσης τελεχών της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους που φτιάχτηκε εκεί. Ενημερώνει λοιπόν τη Γερουσία ότι αυτός θα διδάξει, ειλικρινά σας παρακαλώ προσέξτε το, αισθητική της κρίσεως και της σκέψεως. Ωραίο αυτό. Αυτό θα δίδασκε. Πώς να μπορούμε να κρίνουμε και να σκεφτούμε. Ομορφιά στην κρίση, ομορφιά στη σκέψη. Επίσης, ωραίο αυτό. Επίσης, ωραίο μάθημα. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε πώς ένιωθε αυτή η μορφή. Και πόσο μεγάλη μοναξιά μπορούσε να νιώθει μέσα σε εκείνο το κλίμα. Κι όμως, ποιους φέρνει για πρώτους συνεργάτες, δασκάλους. Φέρνει τον Χριστόφορο Περεβό, την μεγάλη Αλεπού του 21, ο οποίος είναι βασικός συνεργάτης του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος στην Κέρκυρα έχει τυπώσει το Θούριο του Ρήγα, ο οποίος έχει γράψει ύμνο στον Απολέοντα, αλλά όταν ο Απολέοντας γίνεται δυνάστης, αποκηρύσει τον ύμνο. Φέρνει μαζί του να διδάξει τον Ανδρέα Ιδρωμένο, που είναι ένας περίεργος σοφός ιερέας από την Ήπειρο, τον οποίον αποκαλεί στην επιστολή που του στέρνει για να τον πείσει να έρθει να διδάξει και μάλιστα να διδάξει τους ιερείς και τους υποψηφίους ιερείς. Τον αποκαλεί πολίτη, ιερότατο και σοφότατο. Η προσφώνηση πολίτη στα 1805 είναι προσφώνηση που αποδίδεται σε ανθρώπους που αποδέχονται τις βασικές επαναστατικές δημοκρατικές αρχές. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος που δεν πιστεύει στη δημοκρατία, δεν μπορεί να το κάνει και να το απευθύνει σε κάποιον που δεν πιστεύει στη δημοκρατία. Εδώ λοιπόν, όταν εμείς λέμε ότι η ταυτότητα του 21 πηγάζει στον ελληνικό ορθόδοξο διαφωτισμό, υπάρχει ένα διεθνές συνέδριο και έχουμε τα πρακτικά του από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αφιερωμένο στον Ευγένιο Βούλγαρη, όπου καταγράφεται του πόσο ο Ευγένιος Βούλγαρης δεν συμβίβασε, εναρμόνισε τη βαθύτατη θρησκευτική πίστη και τη βαθύτατη φιλοσοφική γνώση. Αν είχαμε προχωρήσει σε αυτό το ρεύμα, ίσως να είχαμε αποφύγει τα διλήμματα αν ανήκομενοι στην Ανατολή ή στην Δύση. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να μας διδάξει ότι δεν ανήκουμε ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Πολύ ωραίο μάθημα όμως αυτό να το είχαμε και στα σχολεία μας. Απέχουμε εξίσου από τη Ρώμη και την Ινδία.
Έχουμε εξίσου από τη Ρώμη και από τις Ινδίες. Είναι συμβολική η αναφορά. Ναι. Μπορούμε να κατανοούμε τις ευαισθησίες και των δύο και να τις εναρμονίζουμε. Καποδίστριας λοιπόν και το 20. Α, θέλετε να πείτε ότι εμείς στο σημείο που βρισκόμαστε γεωγραφικά δεν είμαστε ούτε δύση. Όχι γεωγραφικά. Και πολιτισμικά. Και πολιτισμικά. Πολιτισμικά. Δεν είμαστε ούτε δυτικοί ούτε ανατολικοί. Όχι. Είμαστε μεσαίοι, είμαστε στη μέση. Συμφωνώ γιατί. Συμφωνώ, γιατί άμα πιάσουμε Κρήτη και από εκεί έχουν πιο ανατολικές. Ενώ οι βορεινοί είμαστε πιο δυτικοί. Δηλαδή, όντως συμφωνώ σε αυτό. Μα έτσι είμαστε οι Έλληνες. Η πολιτισμική μας παρακαταθήκη, αυτό είναι. Έτσι και είναι. Προσέξτε, αυτά αν τα δούμε στους μύθους, αυτά αν τα δούμε στα τραγούδια, αυτά αν τα δούμε. Μα ναι, στις παροιμίες, έχει δίκιο σε αυτό. Και δεν ερχόμαστε να ενσκύψουμε σε αυτά. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε στα βιβλιοπωλεία για να δούμε ποιο είναι το παιδικό βιβλίο το κυρίαρχο, εκεί δεν θα δούμε έναν φαέθωνα. Έναν φαέθωνα ο οποίος δεν μαθαίνει από τα παιδικά του χρόνια να ξέρει τι θα ζητάει. Τώρα θα σας πω κάτι. Μαθαίνω πώς να μπορώ να πω σε παιδάκια μωρά τη γιορτή αυτή. Εντάξει, λέγαμε τώρα ότι σε ένα βρεφονιπιακό, σαν βρεφονιπιακό, δεν μπορείς να πεις ένα παιδάκι, ξεχνάει. Και γυρνάω εγώ αυθόρμητα και λέω στη δασκάλα, λέω εμένα, λέω, μου είχαν μείνει όμως στο μυαλό μου, όπως μου τα έλεγε ο μπαμπάς μου, όταν μετάιζε σαν παραμύθι. Μπορούμε, τις λέω, να περάσουμε τον πατριωτισμό και αυτά σαν παραμύθι στα παιδιά, σαν, όχι, σαν παραμύθι, σαν ιστορία. Τα μαλακώνεις τα πράγματα και τα κάνεις πιο ωραία, αλλά του παιδιού, του περνάς την πίστη, την πατρίδα, του το περνάς αυτό όμως. Σας παρώ, η απάντηση ήταν ότι θα είναι ανούσιο και να μην το κάνουμε και καλό είναι ότι αυτά να τα περνάμε έτσι φλουπ. Αυτή τη γραμμή μας δίνουν. Λοιπόν, για να μην φεύγουμε από το θέμα μας. Όχι, γιατί είναι, γιατί εγώ τώρα ένα παιδάκι που πάει βρεφονιπιακό, που πάει μωρό και πάει σχολείο. Σου λένε, μέχρι το δημοτικό περνά το φλου. Από το δημοτικό πάλι... Σου λένε κόβε προσευχές, κόβε πολλά εθνικιστικά, κόβε το ένα, κόβε το άλλο. Τώρα πάει ξανά, ιστορία. Ξανά, ποια είναι η προσευχή. Εδώ έχουμε ακόμα αναφορά για βιβλίο προσευχών. Έγινε ολόκληρη συζήτηση. Έχουμε από τον Καποδίστρια πολιτική για την κατήχηση. Δεν τα ξέρω. Για παράδειγμα, ο Καποδίστριας μας λέει ότι ο δάσκαλος στο δημοτικό θα πρέπει να μπορεί να διδάξει Έσοπο, Ισοκράτη και ή δυνατόν Όμηρο. Εάν καθίσουμε να, μόνο και μόνο αυτό το τρίπτυχο να το αναλύσουμε, γιατί έχει ύψιστη και καθοριστική σημασία, έχει εικόνες, γιατί μέσα στον Έσοπο μπορούμε τη σοφία να τη δώσουμε με άνεση, με χιούμορ, βαθύτατα αφενός και ελαφρότατα συγχρόνως. Όταν λοιπόν η παιδεία δεν γίνεται μεθυδονής, δεν είναι παιδεία, είναι καταπίεση. Εδώ λοιπόν έχουμε χρέος να ξαναπροσεγγίσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Ποια είναι η στρατηγική της εθνικής μας παιδείας σήμερα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε εθνική πολιτισμική στρατηγική για το πώς θα επιβιώσουμε πολιτισμικά ως έθνος εάν δεν έχουμε εθνική στρατηγική παιδείας. Δεν έχουμε εθνική στρατηγική. Έχουμε αυτή τη στιγμή συζήτηση για την πολιτισμική μας ταυτότητα και ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά ή αυτά είναι εθνικιστικές αποκλίσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε πολλά να κάνουμε. Χίλια συγγνώμη, ναι, ναι. Σε διάκοψα. Λοιπόν, κύριε Σκλαβούνου, πολιτικά και πολιτισμικά, πώς ορίζεται η ταυτότητα που αναφέρατε προηγουμένως, ελληνικός ορθόδοξος διαφωτισμός. Νομίζω ότι εκτός προγράμματος έδωσα... Αν μπορείτε να το αναπτύξετε όσο περισσότερο γίνεται με απλά παραδείγματα, ποιο είναι το περιεχόμενο δηλαδή, πώς έχει εκδηλωθεί ο ελληνικός ορθόδοξος διαφωτισμός. Δώσαμε ήδη κάποια στοιχεία. Αυτό που λέμε είναι ότι βρίσκεται, όταν λέμε ότι βρίσκεται στην διδασκαλία, τη δράση και την φιλοσοφία του Βουλγαρίου. Αν θέλετε όμως, δέστε και τους όρκους της φιλικής εταιρείας. Α, ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα αν έχουμε χρόνο, αν διαβάσουμε κάτι,
από τον όρκο των αφιερωμένων. Ναι, το διαβάζω. Για να δείτε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν αυθαιρετούμε όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή του πώς συνδυάζεται το θρησκευτικό στοιχείο με το πολιτικό δημοκρατικό στοιχείο. Και να, αλλά τώρα θέλουν να τα χωρίσουν. Κοιτάξτε, όλοι φταίνε για αυτά. Εγώ εκεί επανέρχομαι και ξανά ο φίλος μου ο Καποδίστριας, τον οποίο μπορώ να κάνω καλή παρέα γιατί δεν έχω πολλούς φίλους. Έχετε γίνει φίλοι, το κατάλαβα, ναι. Έχετε γίνει φίλοι. Λέει ότι όταν ακόμα φτάνουμε στο σημείο και ένα δάχτυλό μας έχει πιάσει πίον, είναι καλά να το βυζένουμε, να το καθαρίζουμε με το στόμα και όχι να κάνουμε εγχείρηση. Γιατί είμαστε τόσο λίγοι που δεν μπορούμε να κάνουμε εγχειρήσεις. Χρειαζόμαστε άλλες μεθόδους θεραπείας και μας λέει ότι για τα ελληνικά προβλήματα χρειαζόμαστε ελληνικές λύσεις. Λοιπόν, ενώπιον του αοράτου είναι ο όρκος των αφιερωμένων. Mm-hmm. Οι αφιερωμένοι ήταν από τους ανώτερους βαθμούς της φιλικής εταιρείας, λίγο πριν από το 21, αρχηγός των αφιερωμένων από τον Υψηλάντη έχει οριστεί ο φίλος μας Χριστόφορος Περεβός. Ενώπιον του αοράτου και αληθινού Θεού, τον οποίον αγαπώ και λατρεύω, εξ όλης μου της ψυχής και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύως μου, ορκίζομαι ότι θέλω είμαι πιστός εις την εταιρεία των φιλικών κατά πάντα εφόρου ζωής μου. Δεν θέλω υπό φανερός ο ικάμο να καταλάβουν κανένα από τα σημεία της ή λόγου της ή ότι εγώ είμαι μέλος της αυτήν, ότι ξεύρω περί αυτής εις κανέναν άνθρωπο, ούτε εις πνευματικών, ούτε εις συγγενείς μου, ούτε εις φίλους μου. Ορκίζομαι ότι θέλω είμαι πιστός εις την ιεράν θρησκεία μας. Ευλαβείς εις τα θεία, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας θρησκείας. 21. Σεβώντας. Το 21. Σεβώντας τα ξένας θρησκείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ο Παποδίστριας μίλαγε για αισθητική της κρίσεως και της σκέψεως, όταν κάποιοι άνθρωποι έγραφαν αυτά τα κείμενα, εδώ καταλαβαίνουμε ότι σήμερα βαρβαρίζουμε ελληνοφόνος. Εδώ χρειάζεται μια βαθύτατη... μια βαθύτατη ριζική αλλαγή, εάν πραγματικά πρόκειται να πορευθούμε ως λαός και να χτίσουμε μια πατρίδα που θα την αγαπάνε και θα τη σέβονται τα παιδιά της. Δεν θα την εγκαταλείπουν, δεν θα φεύγουν. Μια πατρίδα η οποία θα είναι αξιοσέβαστη σε εχθρούς και φίλους. Και ακόμα, ειλικρινά, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μπορώ να συνομιλώ σε πατριωτική βάση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μη θρησκευόμενος. Εάν και εφόσον ο άνθρωπος αυτός πιστεύει, για παράδειγμα, στην κοινότητα, πιστεύει στην ισηγορία, στην ισονομία, δηλαδή έχουμε τέτοια παραδείγματα, το ίδιο και με την ενορία. Εγώ θα ήθελα ένα δημιουργικό συναγωνισμό προσφοράς ανάμεσα στην κοινότητα και στην ενορία. Mm-hmm. Ακόμα και στα περισσότερο πολιτικά θέματα αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε κόμματα που το ένα γίνεται προκρούστης για το άλλο. Χρειαζόμαστε κόμματα όπου από την πράξη και τη ζωή γίνονται δημιουργική πρόκληση ενός δημιουργικού συναγωνισμού προσφοράς. Κατά συνέπεια, ναι, είναι μεγάλο το χρέος και δεν πρέπει να αρκεστούμε σε επαιτειακές ομιλίες και σε επαιτειακές εκδηλώσεις. Χρειαζόμαστε ο καθένας από εμάς να γίνει μια μικρή ζήμη. Εκείνο το ύψιστο και το μοναδικό... Ναι, αλλά δεν ακούγονται αυτά που ακούγα εγώ. Τώρα δεν ξέρω αύριο το Skype που έχει όλη μέρα να ακούσω, να δω αν θα... Okay. Πράγματα που να ξυπνεί... Ρε παιδί μου, στο παιδί που κάθεται 15 χρονών και θα παρατηρεί αύριο το Skype και θα βλέπει ντοκιμαντέρ ή κάποιο άλλο κανάλι. Αυτό που θα ακούσει να τον εμπνευστεί. Θα περιοριστούμε στις μάχες, θα περιοριστούμε στους αγώνες, θα περιοριστούμε και κάπως στην ιδεολογική προσέγγιση είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Η ιστορία αποτελεί ένα από τα βασικότερα όπλα για το μέλλον. Μέσα από την ιστορία καταλαβαίνουμε το παρελθόν μας. Αν καταλάβουμε το παρελθόν μας, καταλαβαίνουμε το μέλλον.
σε μια άλλη, αν μου κάνετε τη χαρά, συζήτηση. Φυσικά, εννοείται. Θέλω να δείτε και να ρίξουμε μια ματιά στον ύμνο τον ορφικό της μνημοσύνης. Όταν θα δείτε ότι πολύ πριν από τον Φρόιντ οι Έλληνες γνωρίζουν την ψυχολογία, την ύψιστη σημασία της μνήμης. Όπως σε ατομικό επίπεδο δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση, δεν μπορούμε να έχουμε ψυχική υγεία, δεν μπορούμε να έχουμε ταυτότητα αν δεν έχουμε σχέση με το παρελθόν. Έτσι και σε συλλογικό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν που η ψυχή του παιδιού μας κατακερματίζεται από, όπως μας έλεγε ο Σαββόπουλος, με 1002 εικόνες που βαράνε και βομβαρδίζουν, το ίδιο η οικογένεια κατακερματίζεται, διαλύεται. Ρωτήσαμε λοιπόν ποιοι θα είναι οι δεσμοί της συνοχής μας. Σήμερα κυρίαρχο ιδεολόγημα, κυρίαρχη πολιτιστική πραγματικότητα είναι ένας ανομικός και αντικοινωνικός ατομικισμός. Μπορούμε με ατομικισμό να στήσουμε σωστά κόμματα, μπορούμε να στήσουμε σωστές ενορίες, μπορούμε να στήσουμε σωστούς πολιτιστικούς συλλόγους. Όχι. Δεν στήσουμε και γι' αυτό δεν έχουμε. Κύριε Σκλαβούνο, σας ακούω. Έχω μία ερώτηση και αν θα έχει πάλι σχέση με τον ελληνικό ορθόδοξο διαφωτισμό, ο οποίος τον ακούμε από εσάς, είναι λοιπόν ένας όρος ο οποίος δεν είναι οικείος στους Έλληνες. Σε τι διαφέρει από τον αυτός ο ελληνικός ορθόδοξος διαφωτισμός που συνήθως, με τον όρο από το οποίο συνήθως ακούμε τον ελληνικό διαφωτισμό, που πολλοί μας λένε ότι αυτός επηρέασε το 1821. Ποιες είναι οι διαφορές λοιπόν? Κοιτάξτε, χωρίς να έχουμε καμία πρόθεση να βγούμε σε αντιπαράθεση με κανένα, εμείς παρουσιάζουμε τις θέσεις μας θετικά. Συνήθως διαφωτισμός είναι, είναι η άρνηση του θείου νόμου, είναι η δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος στη θέση ενός θεοκρατικού συστήματος. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ είναι εάν σε μια ελληνική παράδοση όπου στην ηγεσία της Εκκλησίας μπορεί να αναριχάται ένα φτωχό παιδί ορφανό που βρέθηκε στο μοναστήρι, όπου η ιεραρχία της Εκκλησίας δεν είναι κληρονομικό δικαίωμα, όπου ο ιεράρχης ποτέ δεν είπε ότι είναι αλάθητος, ο ιεράρχης ο οποίος λειτουργήσε ως αυτό καθ' αυτό, ως επίσκοπος, αυτός που κρατάει σκοπιά. Εδώ λοιπόν έχουμε και τις δύο παραδόσεις. Επειδή κατά την ταπεινή μου γνώμη η λατρεία στην επιστήμη που είναι σημαντική δεν έσωσε την ανθρωπότητα. Η λατρεία στην πίστη στον ανθρώπινο νόμο δεν μας έκανε ανθρωπινότερους. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιωάννης Καποδίστριας ότι οι προοδευτικές ιδέες δεν αρκούν, οι προοδευτικές ιδέες μπορεί να γίνονται εργαλείο, μπορεί να γίνονται εργαλείο και για την ανθρώπινη καταπίεση κτλ. Μέγα ζητούμενο είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, είναι το ήθος. Εάν κάνουμε ένα βήμα στην ελληνική ασκητική παράδοση, θα δείτε ότι για τους Έλληνες, για τον ελληνικό ασκητισμό, τον μοναχισμό, τον αναχωρητισμό, στο μεγάλο δίλημα και ερώτημα για την ανθρώπινη τελείωση, τι είναι σημαντικότερο, είναι ο φωτισμός του νοός ή ο καθαρμός της καρδίας? Η θέση είναι ξεκάθαρη, είναι ο καθαρμός της καρδίας, είναι αυτό που λέει ο λαός μας, η καθαρή καρδιά η οποία θα κατευθύνει το νου, είναι η αγάπη με την οποία μετέχει στα κοινά, είναι η ανιδιοτέλεια με την οποία συμμετέχει στα κοινά. Εδώ λοιπόν έρχεται ότι η δημοκρατία δεν είναι απλά δικαίωμα. Η δημοκρατία δεν είναι ότι ο καθένας λέει ότι θέλει. Είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο, η αισθητική της κρίσεως και της σκέψεως. Είναι το ήθος
στη σκέψη και την κρίση. Και όμως να πω κάτι τώρα, συγγνώμη. Στην Κίνα να τελειώσει πρώτα, το να κάνουν τελειώσει. Αυτά τα μαθήματα. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Να μαθαίνουν τα παιδιά να κρίνουν. Ενώ εμείς εδώ δεν το έχουμε στα σχολεία. Μου έχει στοιχήσει αυτό τώρα. Είναι ωραίο μάθημα αυτό. Λοιπόν, εκείνο που ερχόμαστε κατά συνέπεια να καταλήξουμε είναι ότι ναι, βεβαίως χρειαζόμαστε τον φωτισμό του νοός, αλλά χωρίς καθαρμό καρδίας, ο φωτισμένος νους, να σας χρησιμοποιήσω άλλη μια παροιμία. Οι Έλληνες για τη σημασία των γραμμάτων έχουν δύο παροιμίες. Η μία λέει μάθε παιδί μου γράμματα να γίνεις άνθρωπος. Και άλλη λέει τι, ανάθεμα στα γράμματα, Χριστέ μου και που τα βρε. Δηλαδή έχει υποφέρει τόσο ο ανθρωπάκος από τον γραμματισμένο που τον τυλίγει συνήθως σε μια κόλλα χαρτί, όπου φτάνει στο σημείο να καταραστεί τα γράμματα και αυτόν που τα ανακάλυψε. Κατά συνέπεια δεν είναι η πληροφόρηση και η γνώση. Κατά συνέπεια μέγα ζητούμενο του 2021 δεν είναι η πληροφόρηση για το 2021. Είναι να δούμε αν μπορούμε να ανακαλύψουμε το ηθικό σθένος, αν μπορούμε να ανακαλύψουμε και να βιώσουμε την αφοσίωση στον διπλανό, να μπορούμε, όπως λέει ο Μακεριάνης, να ξανατραγουδήσουμε στα ορδιά. Σήμερα ζούμε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να πληρώσουμε τον οπλισμό μας ως έθνος. Ζούμε μια κατάσταση όπου στην εθνική μας εορτή απειλούμεθα κατά έναν αχρίο τρόπο από τους νεοοθωμανούς και συγχρόνως αφινόμαστε σε μια κατάσταση η οποία λίγο πολύ καταλήγει τι να κάνουμε, να βολευτώ εγώ και βλέπουμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτή δεν είναι λύση. Το 21 λοιπόν έχει άλλα μέγιστα μαθήματα να μας δώσει και για την ατομική μας ζωή και για τη συλλογική μας ζωή. Έρχεται να μας δώσει περιεχόμενο ζωής, νόημα ζωής, έρχεται να μας δώσει την αναγνώριση ότι αυτός ο λαός, όπως την εποχή όπου τα δημοκρατικά ιδεώδη σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν γονατίσει μετά την ήττα του Ναπολέοντα που ήταν υπεύθυνος για αυτή την ήττα, μετά την επικυριαρχία μιας ιερής συμμαχίας που δεν είχε την ταυτότητα που ήθελε ο Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά ήταν ένα όργανο αντιδημοκρατικής και ανθρώπινης καταπίεσης. Αυτός ο λαός έδειξε στην Ευρώπη ότι μπορεί. Σήμερα λοιπόν εμείς ειλικρινά δεν έχουμε συζητήσει και ακούμε και είμαι στη διάθεσή σας. Ακούμε ότι ο Καποδίστριας υπήρξε ο μεγάλος εχθρός του Μέτερνη. Θαυμάσια υπήρξε. Σε ποια θέματα διαφωνούσε? Δεν μας έχει δοθεί η πολιτική ταυτότητα του Μέτερνη. Δεν μας έχει δοθεί η ιδεολογική ταυτότητα του Μέτερνη. Δεν μας έχει δοθεί η ηθική ταυτότητα του Μέτερνη. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να αποδεχόμαστε αυροχισποσί κάποιους κυρίους να παίρνουν το φράσος καρδιναλίων σε καποδιστριακό πανεπιστήμιο να διδάσκουν ότι ο Καποδίστριας ήταν άνθρωπος της πεφωτισμένης δεσποτείας, δεσποτικός και τα. Κύριε Σκλαβούνο, έχω μία τελευταία ερώτηση. Κι άλλη. Μία τελευταία. Όταν κατακαθίσει ο Κουρνιαχτός από αυτή τη θύελλα εκδηλώσεων και ομιλιών, τι θα μείνει ως καταστάλαγμα στον ελληνικό λαό και τι οφείλει να μείνει? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο λαός μας κουβαλούσε και κουβαλάει, άσχετα εάν εμείς έχουμε αρχίσει να αποξενωνόμαστε και να το χάνουμε. Κατά την πεποίθησή μου και την έρευνά μου και τις μελέτες μου, ο ελληνικός λαός είχε βαθύτατα ριζωμένη μια αισιοδοξία. Στην αρχαία Ελλάδα ο ελληνικός λαός γνώριζε, γιόρταζε, μετήχε στην προετοιμασία της έλευσης της Περσεφόνη. Ναι. Μετήχε στην προετοιμασία του ερχομού της Άνοιξης. Ήτανε βέβαιος ότι οι θεοί έχουν δεσμευτεί και συμφωνήσει ότι η Άνοιξη θα έρθει.
Ο Κέρβερος λοιπόν είχε υποταχθεί από τον Ηρακλή. Θέλω να πιστεύω ότι το Ηράκλειο ελληνικό ήθος μπορεί να δαμάσει τους Κέρβερους της εκάστοτε εποχής. Στη χριστιανική μας παράδοση. Έτσι είναι. Στη χριστιανική μας παράδοση. Ο επιτάφιος ύμνος, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι της Ανάστασης δοξαστικός. Ο επιτάφιος, η Μεγάλη Παρασκευή, είναι η προετοιμασία της Ανάστασης. Αυτή η βαθύτατη λοιπόν αισιοδοξία πρέπει να την ξαναανακαλύψουμε, να τη ζήσουμε και να τη μετουσιώσουμε. Ενωμένη όμως, βέβαια, να το τονίσουμε ομόνια, αυτό. Ομόνια ομοίων. Ενωμένη ομόνια και όχι να φιλονικούμε και όχι... Γιατί αυτό τον έχει φάει τον Έλληνα. Εντάξει, και εκεί δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα, δεν έχουμε κάνει την ιστορία συνείδηση. Αυτό, μάλλον, εγώ νομίζω ότι αυτά τα 200 χρόνια είναι ένα καλό κλικ για τα παιδιά που μένουν στο σπίτι και που θα τα ακούσουν και που θα έχουν τις απορίες. Βέβαια, να πέσουν σε δασκάλους που να έχουν όρεξη να τους εγώ το μεταφέρουν, έτσι δεν είναι. Όποιος σας ζητήσει email ή τηλέφωνο, στη διάθεσή του να απαντήσει. Εννοείται. Έχετε όμως και το δικό σας, τη δική σας σελίδα, έτσι δεν είναι? Ναι, μπορείτε να τη δώσετε. Μπράβο. Ναι. Άρα πατάει Γιώργος Κλαβούνος και μπαίνει στη σελίδα. Γιώργος Κλαβούνος. Μπράβο, Γιώργος Κλαβούνος στα ελληνικά και μπαίνει κανονικά στη σελίδα για ό,τι απορίες έχει και ό,τι... Ελπίζουμε, αγαπητή Ολυμπία, ο κύριος Κλαβούνος θα ξαναέρθει εδώ. Να κάλυψε τους ακροατές μας. Μας κάλυψε για τώρα, για τα 200 χρόνια, για αυτή την επέτεια αυτή, αλλά εμένα προσωπικά σαν Ολυμπία... μου γέννησε πάρα πολλές ερωτήσεις και είδα ότι έχω πολλά πράγματα να μάθω από τον κύριο Σκλαβούνο, άρα νομίζω ότι θα έρθει να αναλύσουμε. Έχει πάρα πολλά να μας πει ο κύριος Σκλαβούνος. Ολυμπία, δεν ήρθε εδώ για να παραθέσει ονόματα, επετείους, συμβάντα, γεγονότα του 21. Ήρθε για να αφυπνίσει ανθρώπους, να ενημερώσει με στοιχεία σοβαρά και επιστημονικώς αποδεδειγμένα, αλλά να δημιουργήσει προβληματισμούς. Έτσι. Αυτό το οποίο υστερεί ο Έλληνας σήμερα είναι ο προβληματισμός. Αυτό που είπε ο κύριος Σκλαβούνος πολλές φορές μέχρι σήμερα, σε πολλές ομιλίες του, πώς θα πούμε στον 21ο αιώνα, με τι θα πούμε. Με ποια ταυτότητα, θα μπούμε. Με ποιους θεσμούς. Εδώ συζητιέται ακόμα εάν θα μπούμε με τη γλώσσα μας ή όχι. Ήδη η υποκατάσταση... Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό σε πολλές... Είναι δυνατό να μας αρέσει. Εμένα μου έκανε πολύ κλικ αυτό που είπατε για την αισθητική της... Δηλαδή αυτό το μάθημα διδάσκεται πουθενά. Πείτε μου, διδάσκεται... Γιατί ένας Έλληνας στην Κίνα, είχα δει στην τηλεόραση, όχι ψέματα, στην Πειραϊκή Εκκλησία το άκουσα, που έλεγε τη διαφορά στα σχολεία εκεί με εδώ. Πώς εκεί στα σχολεία σηκώνουν τα παιδιά με το που σχολάνε, θα κάτσουν, θα σκουπίσουν την τάξη, θα τις φουγκαρίσουν, θα ανεβάσουν τις καρέκλες πάνω στο τέτοιο και μετά θα φύγουν. Έχουν δηλαδή τα παιδιά στην Ιαπωνία, στην Κίνα, έχουν μια άλλη γραμμή στα σχολεία. Και όχι, μαθαίνουν όμως. Έτσι. Μαθαίνουν να διαλογίζονται, μαθαίνουν να προσεύχονται στο σχολείο. Ενώ στο δικό μας σχολείο απαγορεύεται η προσευχή. Κοιτάξτε, και εδώ. Μαθαίνουν ακόμα να κρίνουν. Επιτρέψτε μου. Ειλικρινά πιστεύω ότι η προσευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και για μένα. Αν όμως δούμε πόσες μορφές προσευχής έχουμε στην ελληνική ορθόδοξη παράδοση, τότε αλλάζει. Καλά, δεν είπαμε να πας στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο και να του πεις του παιδιού μάθε το Πάτερ ημών. Είναι δύσκολο. Μισό λεπτό. Ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, Ινδός, ο οποίος έχει πάρει βραβείο να... Πιο κοντά. Δηλαδή ακόμα γραφόμαστε. Ναι. Ο Ραβιντρανάθ Ταγκόρ έχει πάρει βραβεία ποίησης και στην ελληνική και στην αγγλική και στην ινδική. Όταν ήθελε να δείξει λοιπόν πόσο ωραίο σχολείο μπορεί να γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, τον ινδικό τρόπο, έφτιαξε ένα σχολείο στη μέση ενός δάσους.
τα παιδιά ξυπνάγανε ενωρίς μαζί με τα πουλιά και με το χάραμα του ήλιου. Mm. Τη στιγμή λοιπόν όπου τα πουλιά αρχίζανε εκείνο το τρελό κελάιδημά τους στην ανατολή του ήλιου, αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ μίλησε τα παιδιά στην καλή χαρά, την ευχαρίστηση της επικοινωνίας. Σωστός. Με τη συμπαντική ομορφιά. Σωστός. Και με το θείο που είναι ομορφιά. Και είναι και αλήθεια. Αν λοιπόν εμείς την θρησκεία την κάνουμε φυλακή, εμείς την εκκλησία... Μα δεν είναι φυλακή. Εσείς επειδή έχετε μελετήσει, ξέρετε ότι είναι φυλακή. Συμφωνώ απολύτως. Απλά δεν την μελετάμε και τη θρησκεία μας. Γι' αυτό τη θεωρούμε φυλακή και τιμωρό και ότι δεν αγαπάει τον έρωτα, που η θρησκεία μας υμνεί τον έρωτα. Ο Θεός αγάπης. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι δεν θέλει την κατάχρηση. Δεν θέλει το... Του πόσα οφείλουμε να κάνουμε. Εγώ ξανανεωνώνω ένα ραντεβού κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κρατήσαμε τον κόσμο και αν τον κουράσαμε. Όχι, δεν τον κουράσαμε, γιατί είστε ευχάριστος. Και μας γεννήσατε πολλές απορίες. Εγώ θα ψάξω να βρω πώς μπορώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν μάθημα. Θα βρούμε, μην φοβόσαστε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα σεμινάριο να βρω. Εγώ θα ψάξω, θα το πω σε πολλούς καθηγητές που ξέρω. Αυτό το μάθημα αισθητική τη σκέψη. Κοιτάξτε και τη κρίση. Να μάθουμε. Όχι, παρακαλώ να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Ναι, να κλείσουμε. Λοιπόν, συνεχίσουμε τώρα. Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εντάξει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις αρχές Απριλίου με μια φίλη μας πάλι που θα μας παρουσιάσει το βιβλίο της. Μαζί με τον κύριο Τάκη Ιωαννίδη. Θα σας την έχουμε εκπληξούλα. Μια πολύ και όμορφη γυναίκα και δυναμική. Θέλω 1000 ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που τιμήσαμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου.